συνεχίσουμε το μάθημά μας από τον Ιερεμία τον προφήτη, σελίδα 675 και 5ο κεφάλαιο, έψιλον κεφάλαιο, βιβλίων Ιερεμίας ο προφήτης, σελίδα 675. Περιέλθετε εν της οδής της Ιερουσαλήμ και ιδέτε τώρα και μάθετε και ζητήσατε εν τες πλατείες αυτής αν δύναστε να έβρετε άνθρωπον, εάν υπάρχει οποιον κρίσιο ζητών αλήθειαν και θέλω συγχωρήσει εις αυτήν. Κι αν λέγωσι ζει ο Κύριος ψευδός το ότι ομνίωσι. Κύριε, δεν επιβλέπουσι η οφθαλμή σου επί την αλήθειαν. Εμαστίγωσα σε αυτούς και δεν επώνεσαν, κατηνάλωσα σε αυτούς και δεν ηθέλησαν να δεχθώ συντιόρθωση. Εσκλήριναν τα πρόσωπα αυτών υπέρ των βράχων, δεν ηθέλησαν να επιστρέψωσι. Τότε εγώ είπα ότι βεβαίως είναι πτωχοί, είναι άφρονες, διότι δεν γνωρίζουσι την οδόν του Κυρίου, την κρίση του Θεού αυτών. Θέλω υπάγει προς τους μεγάλους και θέλω λαλήσει προς αυτούς, διότι αυτοί εγνώρισαν την οδόν του Κυρίου, την κρίση των Θεού αυτών. Αλλά ούτε πάντες ομού συνέτριψαν των ζυγών και έκοψαν τους δεσμούς. Δια τούτο λέων εκ του δάσους θέλει φωνεύσει αυτούς, λύκος ερήμου θέλει εξολοθρεύσει αυτούς. Πάρδαλης θέλει κατασκοπεύσει επί τας πόλης αυτών, πασός της εξέλθει εκείθεν θέλει κατασπαραχθεί. Διότι επληθήθησαν οι παραβάσεις αυτών, υυξήνθησαν η αποστασία αυτών. Πώς θέλω συγχωρήσει σε δια τούτο, Ιησού με εγκατέλειπον και όμνιον εις τους μη θεούς, αφού εχόρτας αυτούς τότε εμίχευον και συνεσωρεύοντο εις οίκον πόρνης. Ήσαν όσοι και χορτισμένοι ήπι το πρωί, έκαστος εχρεμέτιζε κατόπιν της γυναικός του πλουσίων αυτού. Δεν θέλω κάμει δια ταύτα επίσκεψη, λέει ο Κύριος, και η ψυχή μου δεν θέλει εκδικηθεί εναντίον έθνος τιού του. Ανάβητε επί τα τείχη αυτής και γκριμνίζεται. Πλην μην κάμετε συντέλεια. Αφαιρέσατε τα σεπάλξη αυτής, διότι δεν είναι του Κυρίου. Διότι ο οίκος Ισραήλ και ο οίκος Ιούδα εφέρθησαν πολλά απίστως προς εμέ, λέει ο Κύριος. Ειρνήθησαν τον Κύριον και είπαν δεν είναι αυτός και δεν θέλει έρθει κακόν εφ' ημάς. Ουδέ θέλομεν ειδή μάχεραν ή πείναν. Και οι προφήτε είναι άνεμος και ο λόγος δεν υπάρχει εν αυτής. Εις αυτούς θέλει γίνει ούτω. Για τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Επειδή λαλείτε των λόγων τούτων, ιδίου εγώ θέλω κάμει τους λόγους μου εν το στόμα τί σου πυρ. Και των λαών τούτων ξύλα και θέλει καταφάγει αυτούς. Ιδού εγώ θέλω φέρει εφ' ημάς έθνος μακρόθεν οίκος Ισραήλ, λέγει Κύριος. Ένα είναι έθνος ισχυρών, είναι έθνος αρχαίων, έθνος του οποίου δεν γνωρίζεις την γλώσσα, ουδέ καταλαμβάνεις τη λέγουση. Η φαρέτρα αυτών είναι ως τάφος ανεωγμένος, είναι πάντες ισχυρή και θέλουσι κατατρώγει των θερισμών σου και των άρτων σου, των οποίων η Ιησού και οι θυγατέρες σου ήθελον τρώγει. Θέλουσι κατατρώγει τα πίμνιά σου και τα σαγέλα σου, τελικά θέλουσι κατατρώγει τα σαμπελώνα σου και τα σικαία σου. Θέλουσι εξολοθρεύσει δια της ρομφαίας τας ισχυράς πόλης σου επί τας οποίας η ελπίζεις. Κι όμως, εν τες ημέρες εκείνες λέει Κύριος δεν θέλω κάμει συντέλειες εσάς. Και όταν είπετε γιατί έκαμε Κύριος ο Θεός ημών πάντα ταύτα εις ημάς, τότε θέλεις πει προς αυτούς καθώς με εγκαταλείπετε και δουλεύσατε θεούς ξένους εν τη γη ημών, ούτω θέλετε δουλεύσει ξένους εν γη ιουχή ημών. Αναγγείλατε τούτο προς τον οίκον Ιακώβ και κηρύξατε αυτό εν Ιούδα λέγοντες. Ακούσατε τώρα τούτο λαέ μωρέ και ασύνετε ήτινες, οφθαλμούς έχετε και δεν βλέπετε, όταν έχετε και δεν ακούετε. Εμέ δε φοβήστε, λέει Κύριος. Δε θέλετε τρέμει ενώπιόν μου, ως της έθεσα την άμμον όριον της θαλάσσης κατά πρόσταγμα αιώνιον και δε θέλει υπερβεί αυτό και τα κύματα αυτοί συνταράσσονται, όμως δε θέλουσι υπερισχύσει και ηχούσι, όμως δε θέλουσι υπερβεί αυτό. Αλλά ούτως ο λαός έχει καρδίαν στασιαστικήν και απειθή. Απεστάτησαν και απήλθον. Και δεν είπαν εν την καρδία αυτό να σφοβηθόμεν τώρα Κύριον των Θεών ημών, ως της δίδη βροχήν πρόημον και όψιμον εν το καιρό αυτής, φυλάτη δι' ημάς τους διορισμένας εβδομάδας του θερισμού. Οι ανομίες σας απέστρεψαν ταύτα και η αμαρτία σας εμπόδισαν το αγαθόν από σας. Δεν ευρέθησαν το λαό, διότι ευρέθησαν εν το λαό μου ασεβείς, έστησαν ενέδραν καθώς οστήνων βρόχια.
Θέτουσι παγίδα συλλαμβάνουσι ανθρώπους, καθώς το κλωβίον είναι πλήρες πτηνών, ούτω η οίκη αυτών είναι πλήρης δόλου. Δια τούτο εμεγαλύνθησαν και επλούτησαν. Επαχύνθησαν, αποστήλβουσιν, υπερεύησαν μάλιστα τα σπράξεις των ασεβών. Δεν κρίνουσι την κρίση του ορφανού και ευημερούσι, και το δίκαιο των πενήτων δεν κρίνουσι. Δεν θέλω κάμι, δια ταύτα επίσκεψη, λέει Κύριος, η ψυχή μου δεν θέλει εκδικηθεί εναντίον έθνος τιού του. Έκπληξης και φρίκη έγιναν εν τη γη. Οι προφήτε προφητεύουσι ψευδός και οι ιερείς δεσπόζουσι δια μέσου αυτών. Και ο λαός μου αγαπά ούτω, και τι θέλετε κάμι εις το μεταταύτα. Αμήν. Συνεχίζει το διάλογος, ένας ευλογημένος διάλογος του προφήτη Ιερεμία με το Θεό. Την πρωτοβουλία την έχει ο Θεός. Ο προφήτης Ιερεμίας παρακολουθεί, ακούει, απαντάει και διαπραγματεύεται με το Θεό υπέρ του λαού Ισραήλ, υπέρ του λαού του, τον οποίον λαό αγαπάει εν αληθεία. Δεν όμως αμφισβητεί ποτέ ο Ιερεμίας ότι και ο Θεός αγαπάει το λαό Ισραήλ εν αληθεία. Και έτσι βρίσκονται ο Ιερεμίας και ο Θεός σε μία διαπραγμάτευση με στόχο τον λαό, που όμως κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αδύνατος είναι ο Ιερεμίας μπροστά στο λαό αυτό, ο προφήτης, ο άνθρωπος του Θεού αδύνατη, δεν μπορεί να πείσει, δεν μπορεί να αποκαλύψει, να φανερώσει, να οδηγήσει, και αδύνατος είναι και ο Θεός. Δεν μπορεί να επέμβει. Και ψάχνει να βρει αφορμή ο Θεός να επέμβει για να συγχωρήσει, να ελεήσει και να ευλογήσει. Και δεν βρίσκει. Και η αφορμή είναι ένας άνθρωπος, αδερφοί. Είναι οι σκέψεις ενός ανθρώπου. Αυτό βέβαια για τότε ήταν θλιβερό, για μας όμως είναι παρηγορητικό. Για ποιους για μας? Για μας που είμαστε σήμερα εδώ. Γιατί είμαστε αυτός ο ένας άνθρωπος τον οποίον ψάχνει ο Θεός να βρει σαν δικαιολογία, σαν διάδρομο, σαν πόρτα για να εισέλθει ο Θεός και να αλλάξει τα πάντα. Όμως είμαστε, λέει λοιπόν ο Θεός στον Ιερεμία, γύρνα όλη την Ιερουσαλήμ και ψάξε και βρες, ζήτησε στις πλατείες, εάν υπάρχει ένας άνθρωπος, αλλά που να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, να ποιεί κρίση, να πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού και να εξητά την αλήθεια του Θεού, να έχει πάρει απόφαση να πράττει το θέλημα του Θεού, τη δικαιοσύνη του Θεού, την κρίση του Θεού, αφού προηγούμενα εξητάει με όλη του την καρδιά την αλήθεια που προέρχεται μόνο από το Θεό. Και το περίεργο είναι, αδελφοί αγαπητοί, το θαυμαστό, ότι δεν υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος. Θα μου πεις, ο Ιερεμίας, ο Ιερεμίας είναι ένας τέτοιος άνθρωπος. Γι' αυτό μέσα από αυτόν τον άνθρωπο αγωνίζεται ο Θεός. Και μέσα από αυτόν τον άνθρωπο θα διαφυλάξει υπόλοιπο και δεν θα κάνει συντέλεια. Αλλά ο Ιερεμίας είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Έχει το πνεύμα του Θεού. Είναι ο προφήτης. Είναι ο διάκονος του Θεού. Είναι αυτός ο οποίος εκπροσωπεί το Θεό και το έργο του Θεού. Και ο Θεός ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο να πατήσει, να αγγίξει, να κουμπίσει ο Θεός και ο Ιερεμίας. Και δεν βρίσκει. Περίεργο πράγμα, Περίεργο πράγμα. Όμως επαναλαμβάνουμε ότι αυτό είναι το παρηγορητικό για μας, αρκεί εμείς να έχουμε αυτή την πρόθεση και πιο σωστά αυτή την απόφαση στην καρδιά μας. Να έχουμε πρόθεση και απόφαση να πράττουμε τη δικαιοσύνη του Θεού, καθώς μας βεβαιώνει και ζητάει ο Χριστός, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, να πράττουμε και όλα τα άλλα θα πραγματοποιηθούν, θα τα κάνει ο Θεός. Αλλά και ιδιαίτερα να ζητάμε οδηγία Πνεύματος Αγίου, την αλήθεια του Θεού, την αλήθεια
όπως μόνο ο Θεός την ξέρει και μπορεί να την αποκαλύψει στον άνθρωπο. Ο Θεός όμως λέει δεν υπάρχει κανείς, και αν λέγουσι ζει Κύριος και επικαλούνται το όνομα του Κυρίου και ορκίζονται στο όνομα του Κυρίου, που δείχνουν σεβασμό, που δείχνει όρκος για την εποχή εκείνη, σεβασμό και φόβο, παρόλα αυτά το όντι ψευδός ομνίωση. Και εδώ είναι κάτι άλλο ακόμη που μπορούμε, που πρέπει να προσέχουμε, αδελφοί αγαπητοί, την ειλικρίνεια της καρδιάς μας. Και λέω να το προσέχουμε, γιατί η καρδιά μας την απατηλεί και μας κοροϊδεύει. Μπορεί να θέλουμε το αγαθόν, αλλά να οδηγούμεθα προς το πονηρόν. Και όταν λέω πονηρό δεν εννοώ αμαρτία, ο Θεός να μας φυλάει. Εννοώ ανομία, παράβαση, έξω από το δρόμο που ο Θεός μας έχει οδηγήσει. Έξω υπάρχει κίνδυνος, μέσα υπάρχει όχι μόνο ασφάλεια αλλά και ευλογία. Όμως ο Ιερεμίας, ο άνθρωπος που αγαπάει, ψάχνει να βρει, να δικαιολογήσει. Επίσης θέλω να τονίσω πριν προχωρήσουμε λίγο ότι είναι μια εποχή που δεν υπάρχει μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, που κάνει τα πράγματα δύσκολα, πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί αν δεν υπάρχει μεσίτης που να φέρει σε επαφή τους ανθρώπους με το Θεό, δεν μπορεί ο Θεός να πλησιάσει τους αμαρτωλούς ανθρώπους για την αμαρτία τους. Υπάρχει ο προφήτης, μεσίτης δεν υπάρχει. Σε εμάς λοιπόν υπάρχει μεσίτης, πρέπει να το ξέρουμε και πρέπει να το εκμεταλλευόμεθα. Δηλαδή πρέπει να τον πλησιάζουμε τον Ιησού Χριστό και να τον παρακαλούμε, να του ζητάμε βοήθεια, να επέμβει, να επεμβαίνει. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο άνθρωπος αφενός μεν Χριστός, Ιησούς, που μπορείς να τον πλησιάσεις, αλλά είναι και ο Θεός, Λόγος, ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, που μπορεί να πλησιάσει τον Πατέρα. Και πολλές φορές το ακούμε, το διδάσκουμε, το ομολογούμε, αλλά ίσως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει μεσητεία του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Να χρησιμοποιείς, να πλησιάζεις τον μεσίτη Χριστό, τη μεσητική του προσευχή, τη διαμεσολάβηση, τη διαπραγμάτευση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι ό,τι του ζητήσουμε του Χριστού, του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, θα μας το κάνει. Εάν δεν ζητάμε, αγωνίζεται να μας βοηθήσει ή να μάθουμε να ζητάμε ή να μας αποκαλύψει. Τις ιδιότητες όμως του Ιησού Χριστού πρέπει να τις ξέρουμε, ώστε να προσευχόμαστε και να ζητάμε σύμφωνα με το θέλημά Του. Εάν ξέρουμε ότι είναι μεσίτης ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων μόνο για μας, προσευχόμαστε μόνο για μας. Αν ξέρουμε όμως ότι είναι μεσίτης και για τους άλλους, προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού και για τους άλλους. Και ζητάμε, Κύριε, κάμε χάρη σε Αυτόν. Μεσίτευσε, βοήθησε. Τακτοποίησε τα πράγματα. Μπορεί ο Ιησούς Χριστός. Μπορεί βέβαια κάτω από προϋποθέσεις, και εφόσον πιστεί τελικά ο άνθρωπος, να ακούσει τα λόγια του Χριστού, τα λόγια του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό όμως, αγαπημένα μου αδέλφια, στην πνευματική μας ζωή να μην έχουμε άγνοια. Στην πνευματική μας ζωή να έχουμε τη γνώση που μας δίνει το Ευαγγέλιο. Μέσα από τη γνώση που μας δίνει το Ευαγγέλιο μπορούμε να πλησιάσουμε. Μπορούμε να ξέρουμε τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Μπορούμε να ξέρουμε τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει. Και στο τι απαγορεύεται, παραδείγματος χάρη, χτες που είχαμε κάθε Κυριακή, έχουμε συμμελέτη, συνειδητοποίησα κάτι που δεν το είχα καταλάβει ποτέ μου. Έλεγα και κήρυτα πάντοτε, μην κρίνετε για να μην κρυθείτε. Αλλά όταν έβλεπα ανθρώπους που, όπως λέει η Γραφή, κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία, και μάλιστα ο Θεός τους πρόγνει αυτούς τους ανθρώπους να πάνε στη διαστροφή, γιατί η αμαρτία προέρχεται από το διάβολο και από το ξεπεσμό του ανθρώπινου γένους.
ειδικά όμως σε αυτή την περίπτωση, σε αυτούς που γνωρίζουν το θέλημα του Θεού και κρύβουν την αλήθεια εν αδικία, ο Κύριος τους στέλνει, τους καταδικάζει να γίνουν νόμιμοι με αυτούς. Και μετά από όλα αυτά έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει: και εσύ ο άνθρωπε του Θεού, δια τούτο ο άνθρωπε του Θεού, ποιος εσύ να κρίνεις? Άρα ούτε και αυτούς. Η κρίση απαγορεύεται. Γιατί όταν κρίνεις τον οποιονδήποτε άνθρωπο, στην πραγματικότητα ενώπιον του Θεού τον εαυτό σου κατακρίνεις. Να λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, πόσο εύκολα ο άνθρωπος από έλλειψη γνώσεως, από έλλειψη προσοχής, κρίνοντας ανθρώπους που θα έλεγα μέχρι τώρα δικαιολογημένα τους κρίνω έτσι πως είναι, ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να μην το έχω πει ποτέ αυτό, αλλά έκρινα γιατί δεν θεωρούσα ότι ήταν κακό, δεν είχα καταλάβει. Και έρχεται ο Θεός και λέει: τον εαυτό σου κατακρίνεις. Δεν επιτρέπεται να μιλάμε, να κρίνουμε, να καταδικάζουμε κανέναν. Κανέναν άνθρωπο, ιδιαίτερα δε. Ιδιαίτερα δε αδελφό μας ή ακόμη και εργάτη, πρεσβύτερο, διάκονο. Ιδιαίτερα. Σας έχω πει πολλές φορές ότι μου δείχνει μερικά πράγματα ο Θεός που με καταπλήσουν. Πριν από... αλλά για να καταλάβω, όχι για τίποτα άλλο, και να τα καταλάβω και να σας τα πω κιόλας. Πριν από αρκετές μέρες ήταν ένα παιδάκι και του λέω: πήγαινε πες τη μαμά σου κάτι αστείο. Πήγε λοιπόν το παιδάκι και την έβλεπα εγώ χωρίς να το ξέρει κανείς ότι βλέπω. Και δεν ήταν τίποτα σοβαρό, τίποτα αστείο, απλό, αδιάφορο. Και όταν λέει, μου είπε ο αδερφός τάδε αυτό, έκανε ένα μορφασμό αποδοκιμασίας, περιφρόνησης. Κοίτα τα μάτια του παιδιού που την κοίταζαν με έκπληξη. Δεν με πειράζει εμένα, αλλά πόσο κακό κάνει αυτό το πράγμα. Εκείνη τη στιγμή δηλαδή, αυτή η καλή αδελφή, για έναν οποιοδήποτε λόγο, ήταν στενοχωρημένη, ήταν δεν ξέρω, κατέκρινε, κατεδίκασε και πλήγωσε, δηλητηρίασε την καρδιά του παιδιού. Σε καμία περίπτωση, αδελφοί, να μην αφήνουμε κρίση να βγαίνει από το πρόσωπό μας, ούτε με τη μορφή μορφασμού, ούτε με λόγια, ούτε με σκέψεις, και ιδίως μπροστά στα παιδιά μας. Δηλητηριάζονται, παθαίνουνε. Μα ό,τι και να έχει συμβεί, αυτό ήταν πολύ απλό και το είπα σαν παράδειγμα, ό,τι και να έχει γίνει, ό,τι και να έχουν κάνει, μα μιλάμε για τους κατακρατούντας την αλήθεια εν αδικία, και ο Θεός, ο Λόγος του Θεού μας το απαγορεύει λέγοντας: γιατί ξεχνάς ότι η Χριστότητα του Θεού εσένα σε φέρνει σε μετάνοια και τον κρίνεις? Δεν πιστεύεις, δεν ελπίζεις ότι μπορεί η Χριστότητα η δική μου να φέρει και αυτούς σε μετάνοια? Κύριε Θεέ μου. Δηλαδή, εχθές πραγματικά έμεινα έκπληκτος. Πόσο σοβαρά ο Θεός έχει το θέμα της κρίσης. Και πόσο ευάρεστο είναι στο Θεό το θέμα της δικαιολόγησης. Και μέσα σε όλη τη γραφή, αδελφοί, θα δείτε αυτή την δικαιολόγηση. Μα Κύριε, λέει, δεν καταλαβαίνεις, εγώ ξέρω ότι οι οφθαλμοί σου αποβλέπουν στην αλήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Αυτό που είπε ο Χριστός, ουγαρίδαση τυπιούση, δεν καταλαβαίνουν. Εσύ τους μαστίγωσες και δεν πόνεσαν. Εσύ τους κατηνάλωσες και δεν θέλησαν να δειχτούν τη διόρθωση. Γιατί είναι φτωχοί, μικροί, δεν ξέρουνε. Τι ωραία συμπεριφορά. Η δικαιολόγηση, αδελφοί. Τι ωραία συμπεριφορά. Να βρεις δικαιολογίες, να βρεις αιτίες για συγχώρεση. Και συνεχίζει ο Ιερεμίας: αυτοί είναι φτωχοί, μικροί, δεν καταλαβαίνουν, θα πάω στους μεγάλους. Μήπως οι μεγάλοι αυτοί στους οποίους έχει αποκαλυφθεί, οι οποίοι γνωρίζουν την οδόν του Κυρίου, την κρίση του Θεού αυτών, τους έχει αποκαλυφθεί ο Θεός. Αυτοί δεν μπορεί, κάτι θα κάνουνε. Και πήγα, λέει η Γραφή, και πήγα, λέει ο Ιερεμίας,
στους μεγάλους. Και αυτοί όμως έκαναν δύο πράγματα. Συνέτριψαν το ζυγό και έκοψαν τους δεσμούς. Ξέρετε, θα πει συνέτριψαν το δεσμό, τον ζυγό. Ο Κύριος λέει, άρατε το ζυγό μου εθιμάς. Έρχεται ο ζυγός και πέφτει και μας κάνει ένα. Μας κάνει ένα με τον Κύριο, μας κάνει ένα με τη γυναίκα μας, μας κάνει ένα με τον αδελφό μας, μας κάνει ένα με την αδελφή μας. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν γνώση του Ευαγγελίου. Και ο ζυγός αυτός δεν είναι άλλος από το Λόγο του Θεού, από το θέλημα του Θεού. Γιατί ένα μπορούμε να γίνουμε μόνο εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Μόνο με το θέλημα του Θεού. Και είτε με κρίση, είτε με κατάκριση, είτε με αφροσύνη, είτε με ασυνέπεια, είτε με ό,τι μπορείς να φανταστείς. Συνέτριψαν το ζυγό. Δηλαδή χωρίστηκαν, δηλαδή διχοστάτησαν, δηλαδή απομακρύνθηκαν. Πιο σωστά, αποστάτησαν. Συνέτριψαν το ζυγό. Τον ζυγό που μας ενώνει. Ενώ ο Κύριος θέλει να είμαστε όλοι κάτω από το δικό του το ζυγό. Ο ζυγός μου είναι, λέει, καλός, το φορτίο μου ελαφρύ. Ο ζυγός του Χριστού δεν είναι ταλαιπωρία. Είναι οδηγία ασφαλής και ευλογία. Δεν μπορείς να συντρίβεις το δεσμό. Ούτε με τον αδελφό σου, ούτε με, βασικά ούτε με τον Χριστό. Αλλά με κανέναν. Και τι είναι αυτό δια του οποίου ή ένα κατ' του οποίου συντρίβεται ο δεσμός ανάμεσα σε δύο πρόσωπα? Η διαφορετική άποψη, διαφορετική γνώμη. Και να το πω πιο σωστά, η διαφορετική επιθυμία, η διαφορετική απόφαση. Και πότε υπάρχουν, αρχίζουν και δημιουργούνται διαφορετικές αποφάσεις? Όταν δεν ζητάμε όπως θέλει ο Θεός. Όταν δεν έχουμε απόφαση να πράττουμε τη δικαιοσύνη του Θεού και οι δυο μας και δεν ζητάμε την αλήθεια και οι δυο μας, τότε υπάρχει πράγμα σπάει. Ποτέ μην πεις εγώ δεν συμφωνώ με σένα. Ποτέ μην το πεις αυτό. Μπορεί να μην συμφωνείς. Πες τουλάχιστον δεν συμφωνώ ακόμη. Πάμε να προσευχηθούμε. Αν σπάσει ο ζυγός, δεν μπορούν να περπατήσουν μαζί δύο άνθρωποι. Και δεν μπορεί να περπατήσει και ο άνθρωπος με το Θεό, αλλά και δεν μπορεί να περπατήσει και ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία. Μάλιστα λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολής, «Σας παρακαλώ δε αδελφοί, προσέχετε τους ποιούντας τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα και απομακρύνεστε από αυτούς». Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που έχουν μέσα τους το μικρόβιο του χωρισμού. Και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι είναι συνήθως υπερήφανοι ή πλανημένοι, υπερήφανοι εν γέννη. Εγώ έχω οδηγία Θεού και δεν έχεις εσύ. Γιατί? Γιατί να έχω εγώ και να μην έχεις εσύ? Γιατί? Γιατί να έχεις εσύ και να μην έχω εγώ? Γιατί? Είσαι πιο σπουδαίος, πιο έξυπνος, πιο... Δεν έχουμε τον ίδιο Κύριο. Η οδηγία εξαρτάται από το μας ή από το Θεό εξαρτάται? Ο ζυγός είναι δικό, εγώ τον έχω βάλει ή ο Θεός τον έχει βάλει? Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί, από χωρισμούς. Όπως λέει η Γραφή, συνέτριψαν τον ζυγόν και έκοψαν τους δεσμούς. Ποιοι είναι οι δεσμοί? Οι δεσμοί της αγάπης. Οι δεσμοί της συμπόνιας. Οι δεσμοί της υπακοής, της φροντίδας, της υπομονής, της πραότητας. Τι συμβαίνει? Πάβει να είναι ο άνθρωπος, ο χριστιανός άνθρωπος του Θεού. Πάβει. Έχασε την υπομονή του, έχασε την πραότητά του, έχασε τη δικαιοσύνη του, τελείωσε. Δεν είναι πια. Και τι ωραία που μας το φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Αν δύο δεν συμφωνήσουν, δεν μπορούν να περπατήσουν μαζί. Και για να συμφωνήσουν δύο δεν είναι εύκολο, αδερφοί. Δεν είναι εύκολο. Θα το πω πιο σωστά. Στους ανθρώπους αδύνατον, κατά ανθρώπης αδύνατον. Μόνο αν έρθει αυτό το Άγιο Πνεύμα, το χρίσμα και σε οδηγήσει στην ταπείνωση,
Και στην εξήτηση θα βρεις χάρη από το Θεό και θα συμφωνήσεις. Και τότε, τότε μη φοβάσαι τίποτα. Τότε τίποτα μη φοβάσαι. Τότε όσα ανετήσετε εν το ονόματί μου, στον Πατέρα μου τον ουράνιο, εξέπαντος θα γίνουν σε εσάς. Άρα λοιπόν, οι μεγάλοι, και οι μεγάλοι είναι αυτοί στους οποίους έχει αποκαλυφθεί ο Λόγος του Θεού. Τους έχει αποκαλυφθεί η παρουσία του Θεού. Ο Θεός, γνωρίζουνε. Και δυστυχώς, εμείς με αυτή την έννοια είμαστε μεγάλοι. Με αυτή την έννοια. Άλλωστε είναι γεγραμμένο εσείς οι δυνατοί, βαστάζετε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Ποιοι είναι οι αδύνατοι? Αυτοί που δεν μπορούν να πλησιάσουν το Θεό για κάποιο λόγο. Είναι πεσμένοι, έχουν αποκάμει, έχουν... αυτοί είναι οι αδύνατοι, οι αδύνατοι στην πίστη. Μπορεί να είναι ένας αδύνατος στην πίστη, αλλά είναι δυνατός στην αγάπη. Μπορεί να είναι αδύνατος στην αγάπη, αλλά είναι, να είναι δυνατός στην αγάπη, αλλά να είναι αδύνατος στην ελπίδα. Να μην έχει ελπίδα. Σείς οι δυνατοί, και όπως το είπα και προηγούμενα με τη χάρη του Χριστού, εμείς λογιζόμεθα, δεν ξέρω αν είμαστε, αλλά λογιζόμεθα δυνατοί. Γιατί? Γιατί μας έχει αναγεννήσει ο Θεός και είδαμε φως αιώνιο. Μας έχει βαφτίσει ο Χριστός με πνεύμα Άγιο. Είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, ακούμε το Λόγο του Θεού. Διαβάζουμε, υποθέτω, το Λόγο του Θεού. Προσευχόμεθα, υποθέτω. Και ζητάμε τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Άρα είμαστε δυνατοί. Από τι κινδυνεύουμε λοιπόν? Από αυτό ακριβώς. Να σπάσουμε το δεσμό, συγγνώμη, το ζυγό, και να διαρρήξουμε τους δεσμούς. Να σπάσουμε το ζυγό που μας ενώνει και να διαρρήξουμε τους δεσμούς με τους οποίους στεκόμεθα ενωμένοι στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό λέει η Γραφή, ο Λόγος του Θεού, «Λέων του δάσους, λύκος της ερήμου, πάρδαλης και κάθε κακό και άγριο ζώο θα εξέλθει εναντίον τους, γιατί εξ αυτής της αιτίας που συνέτριψαν το ζυγό και διέκοψαν και έκοψαν τους δεσμούς, αυξήθησαν η αποστασία αυτών και πληνθήθησαν οι παραβάσεις αυτών». Όταν δηλαδή ο άνθρωπος σπάσει το ζυγό του που τον ενώνει με το Θεό και σπάσει και το δεσμό που τον ενώνει με τους ανθρώπους, τότε ο άνθρωπος αυτός εκ των πραγμάτων πηγαίνει σε αποστασία, πηγαίνει σε αμαρτία, πηγαίνει σε παραβάσεις. Και ο Κύριος απαντάει στον Ιερεμία, «Δεν πρέπει, πώς λοιπόν θα συγχωρήσω εγώ το λαό αυτό που με εγκατέλειπαν, που ορκίζονται σε άλλους θεούς, αφού εγώ τους εχόρτασα, αυτοί εμίχευαν και συνεσωρεύοντος εισήκον πόρνης. Δεν θα κάνω επίσκεψη, λέει ο Κύριος, εναντίον αυτών, και η ψυχή μου δεν θα εκδικηθεί εναντίον τέτοιου έθνους». Δηλαδή ο χωρισμός που οδηγεί στην αποστασία και την απομάκρυση φέρνει όχι την κακία του Θεού ή την οργή του Θεού, φέρνει την κρίση του Θεού προς μετάνοια. Γιατί λέει παρακάτω, ανάβετε λοιπόν στα τείχη, γκρεμνήσατε, αλλά μην κάνετε συντέλεια. Αυτό το μην κάνετε συντέλεια αποδεικνύει κατ' επανάληψη, είναι έμπρακτα, ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ότι ο Θεός μας αγαπάει. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Και επειδή εμείς πρέπει να μοιάζουμε στο Θεό, πρέπει και εμείς να αγαπάμε, αδελφοί αγαπητοί, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Και όταν αγαπάς δεν κρίνεις, δεν κατακρίνεις, δεν καταδικάζεις, δεν περιφρονείς, δεν εξουθενείς. Αλλά όταν αγαπάς, αγαπάς. Όταν αγαπάς έχεις χαρά μέσα στην καρδιά σου. Έχεις φροντίδα μέσα στην καρδιά σου. Έχεις αγάπη, έχεις πίστη. Όταν αγαπάς ελπίζεις ότι ο Θεός θα τα διορθώσει, θα κάνει καλό. Ή θα ευλογήσει πιο πολύ και πιο πολύ. Ο Θεός δεν χάνει ποτέ την αγάπη Του και ποτέ την ελπίδα Του εν όσο ζούμε. Και ποτέ την προσπάθειά Του για επιστροφή και μετάνοια εν όσο υπόρχουμε στη ζωή αυτή. Όμως, ο λαός αυτός, και είναι πολύ σοβαρό αυτό να το διαβάσουμε, ειρνήθησαν τον Κύριο τελικά. Τι θα πει αρνούμε τον Κύριο? Αυτό που λέει
δηλαδή στην εκκλησία της Φιλαδελφίας, εφύλαξα το λόγο μου και δεν ειρνήθησε το όνομά μου, ειρνήθησαν τον Κύριο, του είπαν «Δε σε θέλω». Φοβερό αυτό. Φοβερό. Όταν πει ο άνθρωπος «Δε θέλω», ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τίποτα. Αν θέλεις να κάνεις τον Θεό εντελώς αδύναμο, να του πεις «Δε θέλω». Ποτέ, αδελφοί, η λέξη αυτή να μην βγαίνει. Όχι μόνο στη σχέση μας προς το Θεό, που ποτέ δεν πρέπει να βγαίνει, αλλά ιδιαίτερα και στη σχέση μας με τους ανθρώπους. Ποτέ να μην πεις «Δε σε θέλω, φύγε». Σε κανένανε, ιδιαίτερα και στα παιδιά τα μικρά. Τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Ποτέ κανένανε. Πόρτα της Εκκλησίας είναι ανοιχτή για όλους και η Εκκλησία έχει ελπίδα ότι όλοι θα μετανοήσουν και θα επιστρέψουν στο Θεό. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Και όταν βλέπουμε κάποιον άρχεται λέμε «Έχει ελπίδα τώρα» και εμείς έχουμε ελπίδα. Αυτοί λοιπόν αρνήθησαν το Θεό. «Δεν σε θέλουμε, δεν σε θέλουμε» και όχι μόνο αυτό. Αλλά είπαν και μέσα τους «Δεν θα έρθει κακό σε εμάς, ούτε μάχαιρα. Οι προφήτες του Κυρίου είναι άνεμος. Τίποτα δεν μπορεί να μας κάνει ο άνεμος. Φυσάει, φυσάει, τίποτα δεν μπορεί να μας κάνει. Ο λόγος του Θεού δεν υπάρχει σε αυτούς. Και όλα όσα λένε αυτοί ας έρθουν επάνω τους». Κοιτάξτε τώρα τη λογική του ανθρώπου που έχει σπάσει το ζυγό με το Θεό και έχει κόψει του δεσμούς με τους ανθρώπους του Θεού. Πού φτάνει? «Δεν θέλω το Θεό. Δεν θέλω τους αδελφούς μου, δεν θέλω τους ανθρώπους του Θεού, δεν θέλω κανέναν». Ποιες προφητείες τώρα? Εδώ είναι η εξουθένωση των προφητιών. Βέβαια πρέπει να τονίσουμε για τις προφητείες και να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Οι προφητείες δημόσια μέσα στο Λόγο του Θεού ποτέ από το Θεό δεν έχουν έλεγχο. Ποτέ! Είναι μόνο προτροπή, παρηγορία και οικοδομή. Δημόσια ποτέ δεν έχει ελέγξει ο Θεός μέσα στη Γραφή. Ακόμη και τον Δαβίδ, ο οποίος έκανε τόσο τρομακτικά πράγματα, ο Νάθαν τον πήγε κατηδίαν και ποτέ δεν φανέρωσε την αμαρτία του. Αλλά και στις εκκλησίες της Αποκάλυψης που λέει «Έχω τι κατά σου», κατηδίαν το λέει του Αγγέλου της Εκκλησίας. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει έλεγχος δημόσιος. Εκτός από αυτό που λέει ο Χριστός, τους αμαρτάνοντας έλεγχε από τόμος και ενώπιον πάντων. Αν ένας άνθρωπος δηλαδή αδικεί, αμαρτάνει και τον πλησιάζεις, πρέπει να τον πλησιάσεις, πεις δεν πας καλά και δεν σε ακούσει, φωνάζεις λέει η Γραφή δεύτερον, δύο ή τρεις πάτε, δεν ακούει, τότε ενώπιον της Εκκλησίας, τότε έλεγχο στην Εκκλησία δια Πνεύματος Αγίου δεν επιτρέπεται δημόσια. Γιατί? Γιατί μπορεί να χαλάσει η καρδιά μας και να αρχίσουμε ένας να φωνάζει τον άλλον. Μόνο προτροπή, οικοδομή και παρηγορία λέει, και θέλω να το διαβάσουμε για να βεβαιωθούμε σε αυτό ότι δεν τα λέω εγώ, έτσι. Είναι στην επιστολή προς Κορινθίους, το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, σελίδα 1016. Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, 14ο κεφάλαιο, 1016 σελίδα. Λέει η Γραφή: «Ακολουθείτε την αγάπη και ζητείτε με τα ζήλουτα πνευματικά, μάλλον δε τον απροφητεύετε. Διότι ο λαλόγλος αναγνωρίστον δεν λαλεί προς τους ανθρώπους αλλά προς τον Θεόν. Διότι ο Ιουδής καταλαβαίνει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Ο προφητεύων όμως λαλεί προς τους ανθρώπους. Τι? Εις οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορίαν». Αυτή είναι η προφητεία του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Οικοδομή, προτροπή και παρηγορία. Και αποκάλυψη των μελώντων, όπως λέει αλλού. Φανερώνει τα μέλλοντα. Έλεγχος μόνο προσωπικός και κατηδίαν, και εφόσον δεν ακούει και δεν προσέχει και τους αμαρτάνοντας,
κατ' εξακολούθηση, έλεγχε από τόμος ενώπιον πάντων για να ντραπούνε ή ακόμη και για να φοβηθούνε. Όμως, το να εξουθενήσεις προφητεία είναι αμαρτία. Έγινε, μην την εξουθενείς. Ο Θεός το επέτρεψε εν τέλει. Άσε ο Θεός να το φανερώσει. Άσε ο Θεός να το τακτοποιήσει. Δεν έχουμε εμείς δικαίωμα να διορθώνουμε το Θεό. Και επειδή δεν ξέρουμε όταν λέει ο άνθρωπος ή το λέει Κύριος ο Θεός, αν το λέει πράγματι ο Θεός ή το λέει ο άνθρωπος, άσε το Θεό να κάνει την κρίση. Άσε να κάνει τη διόρθωση. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, από το να εξουθενούμε προφητείες. Είναι κάτι που δεν αρέσει καθόλου στο Θεό. Είναι αυτό που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, βέβαια μέσα στην όχι άγνοια τους, δεν είχαν άγνοια, ήταν μεγάλοι, μέσα στη γνώση τους. Έλεγαν άνεμος είναι οι προφήτες, άχρηστοι τώρα, τι, για ποιους προφήτες μας μιλάς. Ποιος λόγος Θεού. Και λέει ο Θεός επάνω τους, και οι ίδιοι συνεχίζουν, επάνω τους θα προφητεύουν, επάνω τους θα έρθουνε. Πλήρης περιφρόνησης των χαρισμάτων του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο απαγορεύεται ενώπιον του Θεού, γιατί δεν ξέρουμε. Και τι λέει η Γραφή, αν πει μια προφητεία κάποιος, θα περιμένουμε να δούμε αν γίνει. Και όταν γίνει θα πούμε ο Κύριος ελάλησε. Αν δεν γίνει, τότε θα πούμε εκ της επιπερηφανίας της καρδίας αυτού, ελάλησε ο προφήτης. Έπειτα ο προφήτης δεν είναι για να τον διοικεί, για να κυβερνάει, για να οικοδομεί είναι. Μόνο για να οικοδομεί. Λέει αλλού ο Θεός, αν κάποιος προφητεύσει ή δει εν ύπνιο και βγει, δόξασε το Θεό. Αν αυτός ο ίδιος έρθει και σου πει τώρα κάτι που είναι έξω από το λόγο του Θεού, πρόσεξε, μην τον ακολουθήσεις. Ο Θεός το επιτρέπει για να δοκιμάσει την καρδιά σου. Ποιον ακολουθείς τον άνθρωπο, ποιον ακολουθείς τελικά, το Θεό ή τον άνθρωπο? Αυτή είναι η δοκιμασία του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Σε κανέναν άνθρωπο δεν πρέπει να, τον βλέπουμε ανώτερο, μεγαλύτερο, καλύτερο. Δεν υπάρχουν καλύτεροι στην Εκκλησία του Χριστού. Και αν κάποιος έχει ένα χάρισμα, χάρις Θεού είναι. Και να προσέξει μην του το πάρει ο Θεός. Και να προσέξει μην το βγάλει και από τη μέση ο Θεός. Μα τα χαρίσματα δεν είναι αμεταμέλητα, αμετάθετα, είναι αμετάθετα. Το πρόβλημα είναι να εργάζονται όμως. Δεν στο παίρνει ο Θεός, αλλά δεν στο δίνει κιόλας. Δεν σε χρησιμοποιεί. Γιατί αν είσαι στην αμαρτία, πώς θα σε χρησιμοποιήσει? Αν είσαι σε πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, ασέβεια, πώς θα σε χρησιμοποιήσει ο Θεός? Το έχεις, αλλά τι να το κάνεις να άχρηστο. Άρα λοιπόν, αφενός μεν δεν εξουθενούμε προφητεία μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, αφετέρου αγαπάμε, σεβόμεθα, τιμάμε τους αδελφούς μας, δεν σπάμε τους δεσμούς, δεν συντρίβουμε το ζυγό, αλλά δεν υψώνουμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και κανέναν άνθρωπο. Το δε πιο φοβερό είναι να υψωθεί ο άνθρωπος από μόνος του και να δημιουργήσει, όπως λένε στον κόσμο, αυλή. Εγώ είμαι του Απολλώ, εγώ είμαι του Κυφά. Αυτό είναι ακόμη πιο φοβερό. Να δημιουργούνται ομάδες μέσα στην Εκκλησία. Δεν υπάρχουν ομάδες, μία είναι η Εκκλησία. Κάποτε θυμάμαι, είχε πάει κάποιος και είχε πει σε έναν αδερφό, εγώ θα σε ακολουθώ ό,τι και να μου πεις. Θα σε ακούω ό,τι και να μου πεις. Ο αδερφός αυτός τρομοκρατήθηκε. Εμένα λέει, πω, χαθήκαμε κι οι δυο. Τρομοκρατήθηκε, το πήρε πολύ σοβαρά. Όχι, του λέει, αδερφέ μου, θα χαθείς κι εσύ, θα χαθώ κι εγώ. Θα πάμε κι οι δυο σε βόθρο θα πέσουμε. Τυφλός σαν οδηγεί τυφλό και οι δυο πέφτουνε σε βόθρο. Ο άλλος δεν το κατάλαβε, άργησε να το κατάλαβε στο τέλος.
Τώρα όμως η συνέπεια. Δια τούτο λέγει ο